Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση παρουσίαση των ψηφοδελτίων. Είναι ακριβώς τις ίδιες μέρες που η κυβέρνηση, ιδιαίτερα από χτες, γιορτάζει, από προχτές γιορτάζει τη συμπλήρωση 4 χρόνων της θητείας της. Και ιδιαίτερα από χτες γιορτάζει αυτή τη θητεία, εφαρμόζοντας τον νόμο της κυβέρνησης του Σαμαρά, τον περιβόητο νόμο Βρούτσι, τον νόμο δολοφόνο όπως τότε τον αποκαλούσε, και έτσι είναι, γιατί καταργεί μία πολύ μεγάλη κατάκτηση των εργαζόμενων να καθορίζουν με τη συλλογική τους πάλη και δράση, με τα συνδικάτα τους, να παρεμβαίνουν και να καθορίζουν το ύψος του κατώτερου μισθού. Τι πανηγυρίζουν όμως ακριβώς από εχθές? Πανηγυρίζουν για την καθήλωση των μισθών, τη μείωση του μέσου μισθού, την κυριαρχία των εργασιακών σχέσεων λάστιχο, πανηγυρίζουν για το ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί στην κυριολεξία σε μια εργασιακή ζούγκλα. Για να σκεφτεί κάθε άνθρωπος καλής θέλησης, η πρώτη φορά αριστερά έστησε χτες ένα υπουργικό συμβούλιο και μια φιέστα για να πανηγυρίσει για τα 540 ευρώ καθαρά με τα οποία θα συνεχίσει να αμείβεται ένας εργαζόμενος με 8 ώρες δουλειάς. Νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν προεκλογικά και να ξεχάσουν οι εργαζόμενοι την εφαρμογή όλου του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου, τους νέους νόμους όπως τον απεργοκτόνο νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τόσους άλλους νόμους. Να θυμίσουμε μόνο ότι προεκλογικά και με πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύονταν ότι ο πρώτος νόμος που θα έφερναν ήταν η επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ ως ελάχιστο μέτρο ανακούφισης και επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων. 4 χρόνια κράτησαν τους μισθούς στα άθλια επίπεδα που τα έριξαν οι προηγούμενοι και τώρα μαζί, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζουν αυτά τα ίδια αιτήματα μαξιμαλισμό. Η αλήθεια είναι όμως ότι γιορτάζουν και γιόρτασαν προχτές τελειώνοντας μία ακόμα βρώμικη δουλειά, δηλαδή την υλοποίηση του σχεδιασμού του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη μετατροπή και της γειτονικής χώρας σε μια απέραντη στρατιωτική βάση, όπως γίνεται εδώ και 2 χρόνια στην πατρίδα μας, που μετατρέπεται σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, σε μια μεγάλη βάση εφόρμησης, βάση θανάτου για τους γύρω λαούς και μαγνήτης, πόλος γεωπολιτικών, στρατιωτικών, πολεμικών αντιπαραθέσεων. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι ο Τσίπρας μας έκανε και μάθημα λενινισμού για την αυτοδιάθεση των εθνών να μπαίνουν στο ΝΑΤΟ και βάφτισε και τη συμφωνία αυτή και αντιυπεριαλιστική. Το ποιοι πρώτοι τη χαιρέτησαν φανερώνει και το χαρακτήρα της. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, η Μέρκελ, ο Πομπέο, γνωστός επικεφαλής της CIA, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ή αλλιώς σκυλή του πολέμου, ο Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τούσκ, όλοι δηλαδή οι αντιπεριαλιστές του κόσμου. Φίλες και φίλοι, υπάρχει συσσωρευμένη πείρα όλα αυτά τα χρόνια και από την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, από την εναλλαγή κυρίως στην κυβέρνηση όλων των αστικών κομμάτων. Υπάρχει πείρα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, της δήθεν πρώτης φοράς αριστερά, αλλά και τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια της Αττικής, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα. Τώρα, εμείς λέμε ότι είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτή η μεγάλη πείρα να μετατραπεί σε πολιτική στάση και κριτήριο ψήφου. Να τραβήξουμε μπροστά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι η ώρα οι εργαζόμενοι, η νεολαία της Αθήνας, να δοκιμάσει τη μεγάλη τεράστια δύναμη που μέχρι τώρα έβαλε σε δεύτερη μοίρα. Τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μην ψάχνει δηλαδή να βρει τις διαφορές στη μιζέρια των διαχειριστών της ίδιας αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής
στη μιζέρια για το ποιος θα εφαρμόσει τους ταξικούς νόμους, στη μιζέρια ανάμεσα στους οπαδούς και τους υλοποιητές των αντιδραστικών αλλαγών και στην τοπική διοίκηση, όπως της περίφημης μεταρρύθμισης του Κλισθένη, ώστε να κινούνται απαρέκλητα μέσα στα όρια των δεσμεύσεων των τριών μνημονίων του Μεσοπροθέσμου Προγράμματος, άλλων δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Μονοπωλίων, οι εκλεγμένοι στην τοπική διοίκηση, να μην ψάχνει να βρει αν υπάρχουν και ποιες είναι αυτές οι διαφορές, όσον από το πρωί μέχρι το βράδυ μας παίρνουν τα αυτιά για το μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που είναι ανάπτυξη για τα κέρδη μόνο λίγων. Αυτό τον δρόμο, φίλες και φίλοι, το ζούμε. Είναι ο δρόμος που αφήνει μεγάλες ανοιχτές πληγές. Αφήνει τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων αποκλεισμένους από το δικαίωμα στη δουλειά και τη ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Μεγάλο μέρος της νεολαίας άνεργους και μισοάνεργους, μεγάλα τμήματα του λαού μας αποκλεισμένα από το δικαίωμα να ζουν σε γειτονιές ανθρώπινες με υποδομές που να μην πνίγονται με την πρώτη βροχή, να μην καταστρέφονται στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν υπάρχουν καθαρές και όμορφες πόλεις με χιλιάδες παιδιά στην τοξικοεξάρτηση, φυλακισμένα στη μακροχρόνια ανεργία, σε συνοικίες υποβαθμισμένες. Αυτός ο μονόδρομος πλέον άρχισε να αφήνει πίσω του θύματα. Πολλά θύματα από την ανυπαρξία υποδομών και ολοκληρωμένων σχεδίων, την υποστελέχωση υπηρεσιών και δομών για την προστασία του λαού, για να επιτυχάνονται τα θηριώδη ματωμένα πλεονάσματα, για να εξασφαλίζεται ζεστό χρήμα για τους καπιταλιστές. Στήριξη στη λαϊκή συσπήρωση και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σημαίνει πολιτική καταδίκη όσων μας έφεραν ως εδώ. Καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτέλεσε το συνεχιστή της αντιλαϊκής πολιτικής, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, βγήκε όπως όλοι θυμόμαστε με προεκλογικό σύνθημα το 2014 στην περιφέρεια Αττικής, το 2015 στην κυβέρνηση, με το σύνθημα να κυρώσει το μνημόνιο και το εφάρμοσε μέχρι κεραίας. Με τη διαφορά ότι η επιχείρηση, ιδιαίτερα και στην περιφέρεια Αττικής, να συκοφαντήσει ριζοσπαστικές αριστερές ιδέες, ταυτίζοντάς τις με τις κομματερές που μένουν ενώ θα έφευγαν, με τη δουλειά της Κυριακές, με την παράδοση σε επιχειρηματικούς ομίλους του δημόσιου πλούτου, όπως τα 5.300 στρέμματα στο ελληνικό, με τη χρηματοδότηση με πάρα πολλά εκατομμύρια των μεγαλοϊδιοκτητών των ΠΑΕ, τη χαρά των μεγαλοεργολάβων με τους οποίους δήθεν θα συγκρούονταν μέχρι τέλους. Το πιο επικίνδυνο όμως είναι ότι καλλιέργησε και συνεχίζει ένα σύγχρονο ραγιαδισμό καλυμμένο με ένα δήθεν προοδευτικό και ριζοσπαστικό μανδύα. Καλλιεργεί τις μειωμένες απαιτήσεις, τη λογική που λέει αφού δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ας συμβιβαστούμε και με τα ψίχουλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δηλητήριο για το λαό και την νεολαία από αυτή τη λογική. Επιπλέον, θέλουμε να τονίσουμε ότι η διοίκησή τους έχει σημαδευτεί και από τον πιο πρωτόγνωρο ομό κινησμό και αλαζονία απέναντι στους ανθρώπους που ίδιοι εξαπάτησαν, αλλά και στα εκατοντάδες θύματα των φυσικών καταστροφών από την έλλειψη υποδομών, σχεδίων, από την πολιτική τους. Ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σημαίνει καταδίκη στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και στους γνωστούς από πολλά χρόνια τώρα υποψήφιους τους, που επιδιώκουν τώρα να αναβαφτιστούν στη λαϊκή συνείδηση, αξιοποιώντας τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την επιστροφή στο παρελθόν σε χρεοκοπημένες πολιτικές επιλογές που επιδιώκουν να εμφανιστούν και ως ικανότεροι διαχειριστές και την πολιτική τους ως μονόδρομο. Προχωράμε μπροστά, μπροστά με το ΚΚΕ, με καταξιωμένους αγωνιστές. Με την ψήφο στο ΚΚΕ ανάβουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό, που είναι αγώνας ενάντια στις αιτίες που θρέφουν τους Ναζί, εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, και χρειάζεται να ξαναμπούν στους υπονόμους από τους οποίους βγήκαν. Όλο αυτό το διάστημα
Χιλιάδες εργαζόμενοι επαγγελματίες, νεολαία, άνθρωποι με διαδρομή στο κίνημα που για διάφορους λόγους οι δρόμοι μας χώρισαν τα προηγούμενα χρόνια, ξαναπροσεγγίζουν τις θέσεις μας, εκδηλώνουν έμπρακτα τη θέλησή τους να προσφέρουν, δηλώνουν τη στήριξή τους στο ΚΚΕ, ξεπερνούν προκαταλήψεις και ναι και πικρίες που φέρνει καμιά φορά η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς το λέμε και το εννοούμε. Απλώνουμε το χέρι σε κάθε ανιδιοτελή αγωνιστή, κάθε άνθρωπο καλής θέλησης για να συμπορευτούμε να πάμε μπροστά σε μια μεγάλη απαιτητική μάχη. Και θα είναι μεγάλη νίκη και ελπίδα αυτό το ρεύμα συμπόρευσης που όλοι βλέπουμε να εκφραστεί και στην κάλπη και στα ψηφοδέλτια, στο Δήμο της Αθήνας, στην περιφέρεια της Αττικής, με το κόμμα μας στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε και να γίνουν. Να δυναμώσει μόνη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική, όπως ήδη κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Πάτρα, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι, την Κεσαριανή, την Ικαριά, όλοι οι εκλεγμένοι κομμουνιστές στους δήμους και στις περιφέρειες. Να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού. Και εμείς, φίλες και φίλοι, θα παρουσιάσουμε ένα βασικό πυρήνα του ψηφοδελτίου για τον κεντρικό τομέα, γιατί ως γνωστόν η περιφέρεια Αττικής έχει και τους υπόλοιπους τομείς, δυτικό, βόρειο, νότιο κτλ. Έχουμε και εμείς καρδιολόγο. Λοιπόν. Ο Ηλίας Σιώρας, καρδιολόγος. Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμού και αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Η Ελένη Ζαφυρίου, δικηγόρος γνωστή και σήμερα Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ο σύντροφος ο Γιάννης ο Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Ο Δημήτρης ο Αντωνιάδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Η Κογκάκη η Ντίνα, η πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροπαλλήλων Αθήνας. Ο Νίκος ο Παπακοσταντίνου, σύντροφος γιατρός στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν. Η Κατερίνα Ιεροδοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Ο Γιώργος ο Σαμαρτζής, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η Χριστίνα Ισκαλούμπακα, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Ο Βασίλης ο Σταμούλης, εκεί στα Ορεινά, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κλωστιφαντουργίας Σηματισμού Δέρματος. Ο Χάρης ο Χουρδάκης, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ο επικεφαλής της πολύ δραστήριας Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων. Ο Χρήστος ο σύντροφος ο Χρήστος ο Ματαράγκας, ο σύντροφός μας, εργάτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας, εργάτης στα Πετρέλαια. Η Εύα Ημελά, ζωγράφος, χαράκτρια, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Και ο Κώστας ο Αντωνόπουλος, προπονητής στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Αυτοί και ακολουθούν κι άλλοι.